Τίνα Μιχαηλίδου θα έρθει εδώ για τα δυσάρεστα αρχή της περιφέρειας. Ναι, τι να κάνουμε, δισογραφία. Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε τη Λαμία. Θα κάνουμε με τη Λαμία, όπου η συγκεκριμένη διασταύρωση έχει χαρακτηριστεί και όχι άδικα η πιο επικίνδυνη διασταύρωση στη Λαμία. Καθώς το συγκεκριμένο τροχαίο δεν είναι το μοναδικό το οποίο λαμβάνει η χώρα σε εκείνο το σημείο. Πρόκειται για την συμβολή των οδών Αγράφων και Γιαννητσιώτη. Να πούμε ότι εδώ πέρα βλέπουμε ένα μαύρο αυτοκίνητο με ένα σημείο το οποίο το ένα παραβίασε το stop. Ευτυχώς είχαμε έναν ελαφρύ τραυματισμό. Όμως η έκκληση των Λαμιωτών είναι να γίνει κάτι στη συγκεκριμένη διασταύρωση, καθώς τα τροχαία είναι ακριβώς. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Πάμε στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα. Είναι σοκαρισμένη όλη η τοπική κοινωνία από τον άδικο χαμό του 26χρονου, που θα δείτε σε ένα βίντεο ντοκουμέντο τη σφοδρότητα τη σύγκρουση. Λίγο μετά τις 6 το πρωί τη Δευτέρα, θα δείτε εδώ πέρα στο πάνω μέρος της οθόνης τη σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο συγκρούεται στην κολόνα, περιστρέφεται. Ένας νέος άνθρωπος, 26 ετών, κλήθηκε μέχρι και πυροσβεστική για να κόψει τις λαμαρίνες να επεγκλωβεί στον 26χρονο. Λίγη ώρα μετά, δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή. Πάμε τώρα ξανά στη Λαμία, αλλά για άλλο λόγο. Θα πάμε για άλλο λόγο. Στη Λάρισα θα πάμε εδώ, στο κέντρο της Λάρισας. Κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς ένας οδηγός παράτησε το αυτοκίνητό του δίπλα σε κάτι κάδους, χωρίς να δει αν μπορεί να στρίψει από εκεί πέρα ένα σχολικό λεωφορείο, το οποίο παρέμεινε εκεί πέρα για παραπάνω από 1,5-2 ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κομφούζιο σε όλο το κέντρο της Λάρισας. Το λεωφορείο αυτή. Όχι, το λεωφορείο αναγκάστηκε να ανεβεί εδώ πέρα για να καταφέρει. Το λεωφορείο αυτή. Πού να ξέρει ο άνθρωπος, πήγε να κάνει τη δουλειά του. Τάφησε τα μάτια. Ήξερε να περάσει λεωφορείο. Βέβαια, σωστά. Και αυτός ο λεωφορείο δεν μπορούσε να πάει παλό. Έχει κλείσει όλο το κέντρο τώρα. Δεν χωράει, γιατί είναι. Το λεωφορείο έκλεισε. Δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα. Και φάβησε το αυτοκίνητο. Μπορούσε να περάσει. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χανιά Κρήτη. Ναι. Λοιπόν, Χανιά Κρήτη, τεράστια μέδουσα. Πάμε να δούμε μια τεράστια μέδουσα, την οποία εντόπισαν οι λουόμενοι και την έβγαλαν προς τα έξω. Στη χαρά στο κουράγιο τους που την πιάσαν και την βγάλαν κιόλας. Τεσσινό είναι το βίντεο. Τέτοια εποχή, έχει δίκιο ο Βασίλης ο Μητρόπουλος. Τέτοια εποχή έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, στην Κρήτη. Δεν τους βλέπετε όλες, είναι σαν ένα άγνωστος. Πέρα από τη ζέστη και το μπάνιο που κάνουν, είναι και η εποχή για τις μέδουσες, παιδιά, οι οποίες τώρα βγαίνουν προς τις ακτές, μάλιστα. Α, δεν το ξέραμε. Μεγάλες. Την έβγαλαν έξω. Εγώ πάντως το φοβόμουν να κλείσω δίπλα σε κάτι θέση. Όχι, ρε, δεν κάνει τίποτα αυτή. Είναι αυτό το κρυώδες πράγμα. Σούπα. Ναι. Παναγιά μου. Μ' αρέσει γιατί απαντάτε, μου απαντάτε σοβαρά. Αυτό είναι που με τρελαίνει περισσότερο. Αλλά υπάρχουν πράγματα λοιπόν, που κάνουν σούπα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, μένουμε. Λοιπόν, έχουμε ξαναδείξει παρόμοιες εικόνες εδώ. Μπράβο. Από τη Χαλέπα, από τη συγκεκριμένη περιοχή. Καθώς εδώ πέρα τα μπάζα γίνονται όλο και περισσότερα. Δεν φταίνε οι άνθρωποι πάλι. Σκουπιδόνται και δεν φταίνε. Συγγνώμη, πού να τα βάλουν. Δεν είναι για ανακύκλωση. Έχουν ένα μπλε κάδο και ένα πράσινο. Δεν ξέρουν πού να τα βάλουν οι άνθρωποι. Τα αφήνουν στη μέση και τα πάνε. Οι άνθρωποι δεν σκουπιδόνται και πάντως οι σκουπιδοντενεκέδες είναι άδικοι. Να δεν σου παγώ. Θα δώσετε σούπα. Ότι θα πει ότι φταίνει σκουπιδοντενεκέδες. Δεν είναι άδικοι. Έχεις δίκιο. Άρα κάποιο πρόβλημα με τις σκουπιδοντενεκέδες. Αυτό. Κάποιος που περνάει και αδειάζει τους σκουπιδοντενεκέδες. Γιατί δεν παίρνει και αυτά. Ποια. Αυτά. Γιατί, πώς θα τα πάρει μετά. Σκουπιδοντενεκέδες είναι για να μπαίνουν συγκεκριμένα πράγματα μέσα. Αυτά είναι για να πει, πάει άλλο απορριμματοφόρο. Και συλλέγονται με τους βραχίωνες και τα λοιπά. Αυτά είναι για να πάει. Άμα είναι αυτά τρόφιμα, πρέπει να μπουν στον καφέ κάδο. Και να πάει το ειδικό απορριμματοφόρο του καφέ κάδου. Επίσης έχει κόκκινους κάδους, κίτρινους κάδους και γενικά του κάδου. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είναι τα τιμολόγια της ΔΕΗ, ναι. Ένα τέτοιο ωραία, να βλέπει κι άλλος, να περνάει και ο τουρίστας, να βλέπει. Να λέει, κοίτα τι ωραία τα κάνουν εδώ, άδειοι κάδοι. Πάμε παρακάτω. Σαν Λάρισα. Θα σας φτιάξω τη διάθεση τώρα, γιατί εντάξει, με κατηγορείτε ότι όλο δείχνω τις άρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δείτε έναν επικό διάλογο Λαρισαίων γειτόνων. Γράφει ο ένας. Έχει αφήσει εδώ πέρα κάτι μπάζα κάτω. Καλή ώρα τα μπάζα που δείχναμε πριν. Ναι. Έχει αφήσει κάτω την πολυκατοικία. Θα το δει στην επόμενη φωτογραφία. Και του γράφει. Τηλεφώνησε στο Δήμο και γράφει και το τηλέφωνο. Και απαντάει ο άλλος. Πήρα στις 8.11 πριν τα κατεβάσω, Βασίλης. Οκ, λέβε τον μπιπ. Γράφει. Διάλογος πάνω. Πάμε να δούμε για να μπορούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Ρε, είμαστε πολύ ωραίοι. Πάμε να δούμε. Λέει ο πρώτος, τηλεφώνα στο Δήμο να έρθουν να τα πάρουν αυτά που βγάλες. Και λέει, πήρα στις τάδε. Πριν τα κατεβάσω. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Τα οποία είναι ένα, είναι ένα κάρο μπάζα, το οποίο είναι κάτω από μια πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στο πινκ-πονγκ. Λάρισα, Κρήτη. Κρήτη, Λάρισα. Μπράβο, πάμε τώρα εδώ. Εδώ έχω μια επική αγγελία. Επική αγγελία. Έχετε δει πάρα πολλές φορές αγγελίες που λένε αποκλείονται τα κατοικίδια, αποκλείονται οι φοιτητές κτλ. Έχετε δει ποτέ αποκλείονται χανιώτες. Λοιπόν, διάρρη 56 τετραγωνικά, πρώτου ορόφου στο κέντρο, 200 ευρώ αποκλείονται οι χανιώτες. Γιατί τους αποκλείσαν δεν τους θέλει τους ντόπιους, ρε παιδί μου, θέλει. Πήρες τηλέφωνο, ρώτησες γιατί.
Δεν πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω. Πάντως, να σου πω κάτι, δεν το ξέρω. Καλά το νοικιάζει. Δηλαδή, άμα μένεις με 200 ευρώ. Μια χαρά, απλά. Καλό είναι το θέμα. Μην γελάς καθόλου. Τώρα το καλύτερο τρολάρισμα εδώ είναι όσοι τον πάρουν αυτόν τηλέφωνο να πούν γεια σας. Είμαι από τα Χανιά. Επόμενος. Και εγώ από τα Χανιά. Και εγώ από τα Χανιά. Έπρεπε να δώσουμε το τηλέφωνο. Λοιπόν. Άκου, αποκλείονται Χανιώτες. Γεια σου, Τίνα, ευχαριστούμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.